Σε γρίφο για ισχυρούς λίτες με γερά νεύρα έχει εξελιχθεί το Ουκρανικό, όσο οι μεγάλες δυνάμεις στείνουν και ξεστήνουν στην κυριολεξία σκηνικό πολέμου. Με το καλημέρα, η Ρωσία ανακοίνωσε την απόσυρση από την Ουκρανική Μεθόριο όσων δυνάμεων ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους ασκήσεις. Ένα ελάχιστο ίχνος αποκλιμάκωσης που αντιμετωπίζεται ωστόσο με δυσπιστία από τη Δύση. Уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. So far, we have not seen any de-escalation on the ground. Για τη Μόσχα είναι μια κίνηση ΜΑΤ που διαψεύδει πανηγυρικά τα σενάρια των Αμερικανών περί εισβολής στην Ουκρανία. Τι ώρα είπαμε θα γινόταν εισβολή, διερωτήθηκε με ηρωνία ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η 15η Φεβρουαρίου θα γραφτεί στην ιστορία ως η μέρα που απέτυχε η πολεμική προπαγάνδα της Δύσης. Ντροπιάστηκαν και καταστράφηκαν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Για το Αμερικανικό Πεντάγωνο τίποτα δεν έχει τελειώσει, καθώς τα ρωσικά γυμνάσια συνεχίζονται σε πολλές άλλες παραμεθόριες περιοχές. I would just tell you that it is entirely possible that he could move with little to no one. Με ένα ευνηδιαστικό διάγγελμα, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανακήρυξε ως ημέρα ενότητας στην αυριανή που σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είναι η επικρατέστερη για μια ρωσική επίθεση. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Οι ουκρανικές σημαίες θα κυματίζουν απ' άκρους άκρο της χώρας μαζί με μπλε και κίτρινες κορδέλες. Με τις ισορροπίες να είναι εύθραυστες και ενώ στο Κρεμλίνο ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Γερμανός Καγκελάριος έπαιζαν μια νέα διπλωματική παρτίδα, η Ρωσική Βουλή ανάβε νέες φωτιές. Με ψήφισμα κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητα κράτη τις αυτόνομες περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ουράζει ουχβάλλενια, ρίσονια προβεσνανιά. Росія де факто і де юре вийде з Мінських домовленостей. Μέσα στον κυκαιώνα των εξελίξεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν λουκέτο στην πρεσβεία του στο Κίεβο και μετέφεραν τις εγκαταστάσεις του στο Λβίβ, την ώρα που η μια χώρα μετά την άλλη απευθύνουν έκκληση στους πολίτες τους να φύγουν από τη χώρα. Με νέα ταξιδιωτική οδηγία και το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, κάλεσε όλους τους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν τη χώρα ενώ πραγματοποιούνται ακόμη εμπορικές πτήσεις.